Εδώ στο στούντιο μαζί μα ο κύριο Πέτρο Παπά, ανεξάρτητο βουλευτή. Γεια σα, κύριε Βουλευτή. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Εσεί προλάβατε, φύγατε νωρί. Εγώ είχα προειδοποίηση ότι εφόσον ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ επιμείνει στου αποκλεισμού, επιμείνει στον αποκλεισμό του υποψηφίου Προέδρου, του Κασελάκη, επιμείνει στο να κόβει συνέδρου, θα φύγω. Δεν φανταζόμουν βέβαια ότι θα γίνουν Όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία είδαμε έξω από το συνέδριο, αυτή η βία η νοθεία, ναι. οι λιποθυμίες, το ότι τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή ανθρώπων στην ουσία, που ήταν εκεί πέρα και μέσα και έξω από το χώρο του συνεδρίου και ότι θα χρειαστεί να κάνω να, ασκήσω την ιατρική μου ιδιότητα εκτό και εντό συνεδρίου, mm. αλλά η απόφαση γιατί ήταν ηλικία. Δώσατε τι πρώτε βοήθειε σε κάποιον να ασχοληθεί κατά Σε τέσσερι διαφορετικέ γυναίκε. Ναι. Οι οποίε ήταν λιπόθυμε, η μία είχε ένα επεισόδιο, μια ταχυκαρδία, η άλλη έκανε εμέτους. Είχαμε ανησυχήσει μάλιστα, δεν και σοβαρά περιστατικά. Για να μην μιλήσω και για τι κρίσει πανικού, γιατί του είχαν κλείσει κάποιου σε ένα πατάρι εκεί πέρα, αυτού που ήταν του Κασελάκη, όσοι κατάφεραν να μπουν, του κλείσαν σε ένα πατάρι. Όταν κατάλαβαν ότι δεν θα ψηφίσουν για Προεδρείο, θέλαν να βγούνε και δεν του βγάζαν έξω. Οπότε υπήρχε ένα κόσμο ε, πολύ πιεσμένο. Ε, και πήγα και μπήκα και μέσα, με βάλαν και μέσα λόγω ας πούμε, της ιδιότητά μου και παρήχα και εντός του συνεδρίου τις πρώτες πρώτες βοήθειες. Στις, πρώτες βοήθειες. Και μάλιστα έλεγα ότι αν αξίζει τελικά τον κόπο ε, κάποιο να θυσιάζει ας πούμε, την υγεία του και τη ζωή του ε, για αυτό το πράγμα. Ήρθαν άνθρωποι καημένοι, καλόπιστοι, δώσαν τα δύο ευρώ, ψηφίσαν, εκλεχτήκαν σύνεδροι και δεν του αφήσαν να μπουν μέσα. Γιατί για να προασπίσουν αυτά τα 30, 40, 50 στελέχη τι καρέκλε του το ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι δεν φεύγουν γιατί φοβούνται να μην πάρουν το μουτζούρι τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματο των είστε Είστε μαζί τώρα, είστε μια ομάδα υπέρ του Κασελάκη ή είναι ο καθένας φύγατε και ο καθένας είναι μόνος του και βλέπει τι θα κάνει. Εγώ... Εσεί θα πάτε στο κόμμα Κασελάκι ή πολύ... θα πάτε στο Πασόκ. Εγώ είχα μια πολύ σαφή πορεία. Εγώ είμαι ανεξάρτητο βουλευτή και θεωρώ ότι το, είναι τόσο μεγάλο το τραύμα και η πληγή την οποία βιώσαμε αυτή τη στιγμή όλο ο κόσμο, ο δημοκρατικό, που δεν είναι μια φάση που είναι ε, αυτή η φάση για να συζητήσουμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, γιατί δεν είναι μια προσωπική αγωνία ή μια προσωπική πολιτική επιβίωση. Πρέπει να δούμε πώ τα προβλήματα του κόσμου θα εκπροσωπηθούν ναι. καλύτερα. Βέβαια και μέσα από ποιον φορέα. Αυτό. Και πρέπει να, να και πρέ... δημιουργηθεί ένα φορέα για πρέπει... να μπορέσει να εκπροσωπήσει και τον και κόσμο και, και τα προβλήματα. Και πρέπει του. να δούμε Πώ μια, συλλογ... μια συνολική παράταξη θα μπορέσει να αποτελέσει την εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, αυτή τη στιγμή, ψηφίζεται στη Βουλή ε, ένα ακόμα νομοσχέδιο αναμόρφωση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προσπαθούν να κάνουν ξανά προσωπικό οικογενειακό γιατρό και ονομάζουν προσωπικό και οικογενειακό γιατρό τον αγροτικό γιατρό και τον ειδικευόμενο γιατρό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, έναν γιατρό που εκπαιδεύεται ή έναν 24χρονο ή μια 24χρονη που μόλι τελειώνει την ιατρική σχολή, την ονομάζουν προσωπικό γιατρό. Ε, δεν είναι αυτό μια αναμόρφωση του συστήματο υγεία. Αυτά θέλει ο κόσμο, σε αυτά αυτό. θέλει να εκπροσωπηθεί και το τραύμα είναι τόσο μεγάλο που κανεί δεν θα δώσει πίστη γιατί υπάρχει καχυποψία αυτή τη στιγμή, δικαιολογημένη στον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απογοήτευσε τόσο πολύ και τόσο πολλού που η καχυποψία είναι ναι. πολύ μεγάλη. Δεν δικαιούμαστε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το θα πάμε στο ένα κόμμα ή θα πάμε στο άλλο κόμμα. Πρέπει να δούμε πώ παραταξιακά θα εκφραστεί αυτό. Επειδή δεν μα άδε τα λόγια σα, υπάρχει συζήτηση με το Πασόκ. Καμία συζήτηση δεν κάνω και δεν την κάνω, και δεν την κάνω ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή δεν προέχει αυτό. Θεωρώ ότι ένας κόσμος ο οποίος είναι ορφανός, ένας κόσμος ο οποίος είναι πολιτικά ανέστιος, περιμένει να δει ποια θα είναι η εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει οδηγήσει, εμείς λέμε, την κοινωνία σε αδιέξοδα. Ο Μακασελάκη μπορεί ]ς... να είναι εναλλακτική. Μένει να δει κανεί τι θα είναι αυτό το κόμμα Κασελάκη, ποιε θα είναι Έχει. οι ιδεολογικέ του γραμμέ. Μένει να δει πώ θα είναι συγκροτημένο, ποια θα είναι η διακήρυξή του. Σε κάθε περίπτωση θα πω ότι ε, είναι μια παράταξη αυτή η οποία πρέπει να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και όχι μικρά κατακαιρματισμένα κόμματα. Πάντω ουσιαστικά οι εναλλακτικέ είναι είτε, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το νέο κόμμα του κ. Κασελάκη, είτε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά. Αυτή τη στιγμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπω το λέτε. Υπάρχουν υγιεί προοδευτικέ δυνάμει ε, και στου ανθρώπου που στήριξαν τον Κασελάκη, προφανώ και στο Πασόκ, προφανώ και δυνάμει κοινωνικέ mm -hmm. οι οποίε δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική γιατί έχουν απογοητευτεί. Ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο όμω θα έχει μια πολύ σαφή ε, ιδεολογική προσέγγιση, όχι μόνο ιδεολογική, αλλά και προγραμματική ε, προσέγγιση στο τι θα αλλάξει, πώ θα αλλάξει, mm -hmm. πώ θα γίνει η ζωή. Των Ελλήνων και των Ελληνίδων καλύτερη. Αυτό είναι, νομίζω, που μπορεί να κερδίσει τελικά το στίχημα των εκλογών του 2014. Αισθάνεστε μία ευθύνη, ακούσαμε τη λέξη προδότη, ακούσαμε τη λέξη αποστάτε, ε, ε, ω ένα εκ των ανθρώπων που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτό του θόκου τη αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι αποστάτησαν από τι δημοκρατικές διαδικασίες είναι οι άνθρωποι, αυτή, αυτή η παραηγεσία η οποία έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτού θεωρώ αποστάτες ναι. των δημοκρατικών διαδικασιών. Ο κόσμο στην πραγματικότητα εκδιώχθηκε. Εκδιώχθηκαμε, κύριε Τζουν, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όταν εμένα, οι ψηφοφόροι μου πήγαν, φτάσαν στο συνέδριο από το, από το Κυλκή, από τη Θεσσαλονίκη και δεν του αφήναν να μπουν μέσα, πώ θα μπω εγώ μέσα σε αυτό το συνέδριο, ναι. πώ θα είμαι σε αυτό το κόμμα, αφού διώχνουνε τον κόσμο μα, φεύγω κι εγώ μαζί με τον κόσμο. Κλείνοντα τώρα, μισό λεπτό. Τώρα θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Πέρσι, τέτοια εποχή, λέγατε ότι τη Νέα Αριστερά είναι αποστάτε. Ήτανε και παραμένουν αποστάτε και, το, και επιμένω σε ε, αυτό. Εσεί που φεύγετε, δεν θα δώσετε την έδρα πίσω. Είναι τελείω διαφορετικό, ε, διαφορετικό, κύριε Κούτρα. Είναι τελείω διαφορετικό. Αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν σε μια δημοκρατική διαδικασία, αναγνώρισαν ότι είναι δημοκρατική η yeah. εκλογή Κασελάκη. Δεν του άρεσε ο Κασελάκη στη βδομάδα πάνω, δεν περίμενα να και δουν και, και σας παραπάνω. Και δεν άρεσαν η αποφάσει του κόμματο. Εμάς μα διώξανε. Απαγορεύσανε στον εκλεγμένο πρόεδρο να συμμετέχει στη διαδικασία. Απαγορεύσαν στους συνέδρους να μπουν μέσα στο συνέδριο. τους άφησαν να λιποθυμάνε και να, ψοπο... να ψοφολογούν στα πεζοδρόμια. Ανέταξα μέχρι και κύλια να τάξαμε. Κύριε Κουτρα, ένα άνθρωπο 80 χρονών είχε βγει η κύλη του έξω και κάναμε Είναι ανάταξη κύλη στο πεζοδρόμιο. Δεν περίμενα ότι θα κάνουν επίγουσα ιατρική ε, έξω από την ιερά οδό. Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, για εσά τέλο. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει για την ελληνική κοινωνία η Μικρή σημασία έχει αν έχει τελειώσει για μένα προφανώ έχει <laughs> τελειώσει Έχει τελειώσει για την ελληνική κοινωνία ε, Και πρέπει ε, πολύ σοβαρά οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτε Να δούμε ε, πώ θα συγκροτήσουμε ένα μεγάλο μέτωπο Γιατί η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη αυτή χώρα Κέρδισε εκλογέ μόνο όταν συγκρότησε μεγάλα μέτωπα Γεια σα, κύριε σας. Παπά, ευχαριστούμε ε, πολύ